Μπάνε Πρέλεβιτς, που έδωσε στον ΠΑΟΚ την νίκη με 99-96 στο ντέρμπι του πρώτου γύρου με τον Άρη, όχι μόνο ήταν το απόλυτο highlight μιας συναρπαστικής χρονιάς, αλλά αποδείχθηκε και ένα από τα σημαντικότερα καλάθια της περίοδου, αφού έδωσε στο δικέφαλο το προβάδισμα και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν για να σπάσει την 7χρονη κυριαρχία του μεγάλου του αντιπάλου. Αυτός ο αγώνας άλλωστε ήταν και το θρίλερ της χρονιάς, με τον Άρη να καλύπτει διαφορά 10 πόντων μέσα σε 1,5 λεπτό, να ισοφαρίζει με τρίποντο του Αγγελίδη δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και ξανά με καλάθι του Γιαννάκη αυτή τη φορά 3,5 δευτερόλεπτα πριν λήξει παράταση και τελικά να δέχεται τη χαριστική βολή από το τρελό αυτό καλάθι του Πρέλεβιτς, ο οποίος μάλιστα αγνόησε τις εντολές του Ιβκοβιτς και ενήργησε όπως πρόσταζε το ένστικτό του. Δεν ήταν όμως αυτή η μοναδική φορά που οι φίλαθλοι έφυγαν από το γήπεδο μιλώντας για κάποια φάση του τελευταίου δευτερολέπτου. Ούτε ήταν ο Πρέλεβιτς ο μόνος ήρωας της ίστατης στιγμής. Το blues των τελευταίων δευτερολέπτων άρχισε τη δεύτερη μόλις αγωνιστική και ολοκληρώθηκε στο φινάλε των play-off, κρατώντας όλο τον κόσμο του μπάσκετ σε αγωνία και απομακρύνοντας από τα γήπεδα ούκο λίγους καρδιακούς. Δεν είχαν ζεστολίξει το αγώνα